Πάμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής και γιατί το λέω αυτό, να δούμε λίγο κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το φαράγγι της Σαμαριάς. Έτσι θα ξεκινήσουμε και αμέσως μετά θα πάμε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Έχουμε ρεκόρ επισκεπτών. Έχουμε ρεκόρ επισκεπτών. Συγκεκριμένα 130.000 επισκέπτες, αν μπορούμε να δούμε, το βλέπουμε. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι έχουμε ετοιμάσει. Έχουν διασχίσει έως και σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς. Μέχρι και σήμερα οι προσδοκίες κάνουν λόγο για 160.000, Εύη. Περιπατητές, οι οποίοι θα βρεθούν στον Εθνικό Δρυμό. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα αξιοθέατο το οποίο οποιοδήποτε βρεθεί στην Κρήτη είναι απαραίτητο να περάσει, να το δει, να μαγευτεί έτσι από την ομορφιά της φύσης. Ναι. Και οι τυχεροί που έχουν βρεθεί, γιατί εγώ δεν έχω βρεθεί ακόμα, να μας στέλνουν και τις φωτογραφίες τους. Πόσο ξεφύγες ένα άλλο και αλλού, έχεις πάει στο φαράγγι της Σαμαριάς. Μου έχει ξεφύγει, αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάρκο Νενεδάκη, τον φύλακα του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Από τους δασοφυλάκια Σαμαριάς. Από τους τυχερούς κριτικούς είστε πάντως, σε αυτό το μέρος με αυτό το τοπίο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 130.000 επισκέπτες βρέθηκαν, έχουν διασχίσει φέτος το φαράγγι της Σαμαριάς, σωστά? Μάλιστα, σωστά. Ένας μεγάλος αριθμός. Ναι, εντάξει, το 19-20-21, μέσω COVID, είχαμε κάποια μείωση. Οι περισσότεροι... Φέτος, πανελλαδικά υπάρχει κόσμος, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει κόσμος, έχουμε μία επιστροφή κατά κάποιο τρόπο στην κανονικότητα, παρά το γεγονός ότι διανύουμε πανδημία και βέβαια να πω ότι φέτος συμπληρώνονται και 60 χρόνια από την ανακήρυξη του φαραγγιού της Σαμαριάς ως Εθνικού Δρυμού και 30 χρόνια, έχουν στοιχεία δεδομένα που έχουν ενδιαφέρον, από την θέσπιση του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, στις οποίες βέβαια περιοχές έχει ενταχθεί και το φαράγγι της Σαμαριάς. Οι περισσότεροι είναι ξένοι οι οποίοι επισκέπτονται το φαράγγι? Ναι, οι περισσότεροι είναι ξένοι. Ένα 80% είναι ξένοι. Επειδή μένει λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να κλείσει το φαράγγι λόγω έτσι των καιρικών συνθήκων, υπάρχει κόσμος τώρα τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου? Μάλιστα, υπάρχει. Σήμερα περάσανε 900 άτομα. 900 άτομα φαντάζομαι τουρίστες, η πλειονότητα τουρίστες. Μάλιστα, ναι. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο τελευταίο διάστημα ή έχουν προγραμματιστεί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί κατά κάποιο τρόπο και η περιήγηση εκεί των επισκεπτών στην περιοχή? Ναι, κάτι έχουν ακουστεί από το ΦΠΚ, ότι κάτι θα φτιάξουν μέσα στο φαράγγι. Τώρα τι ακριβώς δεν ξέρω να απαντήσω. Που έχει να κάνει με τα μονοπάτια, με την πρόσβαση, με την, μπράβο. Ακριβώς, με την καλύτερη δυνατή φιλοξενία ατόμων με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το μήνυμα που στέλνετε, με εσάς ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, σε όλη την Κρήτη, εκεί από το φαράγγι της Σαμαριάς, ποιο είναι? Για να μην ζητήσω μαντινάδα τώρα και σας βάλω δύσκολα. Είναι ότι είμαι... Ένα τέλειο μέρος και όποιος δεν το περάσει, για μένα, είναι χαμένος, κάνει. Ναι, μπράβο. Εγώ το περνάω το κάθε καλοκαίρι, γιατί εγώ είμαι και χειμώνα και καλοκαίρι εδώ μέσα. Ναι. Και πάλι θέλω, και πάλι αν περάσω... Ακριβώς. Σε κάποιο δικό διάστημα και δεν περάσω, ναι, θέλω να μπαίνω πάλι μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν. Την καλησπέρα μας. Είναι πολύ όμορφο. Την καλησπέρα μας, εξαιρετικός, να είστε καλά.